Σε λίγο θα μάθουμε για την υπόθεση σοκ και την αυτοκτονία 29χρονης που τη βίαζε από 4 ετών ο ιερέας θετός πατέρα της. Χριστός και Παναγία. Θα μάθουμε εσύ λίγο τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την υπόθεση σοκ. Από 4 ετών αυτό το κοριτσάκι βιαζόταν και η εξέλιξη που είχαμε πριν λίγες ημέρες, πριν λίγα 24 ώρα, ήταν το κορίτσι να αυτοκτονήσει. Πάμε πρώτα στην άλλη ιστορία η οποία σοκάρει. Αυτοκτόνησε 29χρονη που είχε καταγγείλει και είχε φυλακιστεί ο ιερέας θετός πατέρας της αφού είχε αποδειχτεί στο δικαστήριο ότι το κορίτσι βιαζόταν από 4 ετών. Είχε πέσει θύμα βιασμού από τον ιερέα θετό πατέρα της από 4 ετών. Όλα αυτά στην Κύπρο. Παίρνεις λίγο εδώ πέρα. Ο Γολγοθάστης ξεκίνησε από την ηλικία των 4 ετών όταν και δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια προκειμένου να απομακρυνθεί από τη μητέρα της η οποία ήταν χρήστρια ναρκωτικών. Μια μητέρα η οποία είχε δει τον ίδιο της τον πατέρα μπροστά στα μάτια της να δολοφονεί την μητέρα της. Στα 4 της λοιπόν δίνεται σε ανάδοχη οικογένεια. Ο πατέρας της, ο θετός της πατέρας ήταν ιερέας και από την τρυφερή ηλικία των 4 ετών άρχισε να την κακοποιεί σεξουαλικά με συνεργό βέβαια και την πρεσβυτέρα σύζυγό του. Όλο αυτό το δεχότανε μέχρι την ηλικία των 10 ετών, όταν ουσιαστικά πήγε και είπε όσα βίωνε όλα αυτά τα 6 χρόνια. Κανένας όμως δεν την πίστεψε. Ο Γολγοθάστης, το μαρτύριο αυτό συνεχίστηκε μέχρι την ηλικίωσή της, όταν έφτασε 18 ετών και πήγε ξανά στις Κυπριακές Αρχές και είπε όσα βίωνε από τον θετό της πατέρα όλα αυτά τα χρόνια. Τότε λοιπόν έχουμε και την καταδίκη του ιερέα σε 2 χρόνια φυλάκιση, ο οποίος το 2015 εκτείει την ποινή του και επιστρέφει μάλιστα κανονικά στα ιερατικά του καθήκοντα. Αυτό ήταν και αυτό που κλειδώνησε, μπορούμε να πούμε, την 29χρονη, η οποία, να πούμε ότι όσο το διάστημα των 2 ετών που ήταν φυλακισμένος ο ιερέας, είχε ξεκινήσει σπουδές ως κοινωνική λειτουργός για να βοηθήσει και άλλα παιδιά που ίσως βίωναν ή θα βιώσουν όσα βίωνε εκείνη. Όταν λοιπόν αποφυλακίζεται ο ιερέας, διακόπτει τις σπουδές της, κλείνεται στον εαυτό της, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και όλα αυτά την οδήγησαν στην αυτοκτονία. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε συγγενικό πρόσωπο του κοριτσιού της 29χρονης που είπαμε αυτοκτόνησε, έβαλε τέλος στη ζωή της στην Κύπρο μετά από τα όσα φρικτά έζησε. Για ακούσουμε. Συνεχίζει αυτό το πράγμα, συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Το μόνο που θέλουμε και πρέπει είναι να ξανανοιχτεί απόφαση. Δεν γίνεται λάλλον μας, μα δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος να μείνει ατιμόρυτος. Είχε 3 άτομα κοντά της η Έλενα από την οικογένειά μας, γιατί είναι και όσοι ξέρουν είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη οικογένειά μας είναι διαλυμένη. Υπήρχαν πολλές αδικίες. Καταρχήν, αυτός ο άνθρωπος πατέρας δεν είναι καθόλου απομονωμένος, όπως είπατε. Είναι μια χαρά να πάνε να ρωτήσουν τους κατοίκους των εργατών, να κάνουν κάτι δραστικό, να δουν, να ακούσουν τον κόσμο, τους ανθρώπους. Η Έλενα είχε τη ζωή της, αλλά είχε την πίκρα που την κουβαλούσαν πάντα και δεν πρόκειται να πει ποτέ. Και βέβαια το συζητούσε. Ήθελε καταρχήν να τιμωρηθεί και η παπαδιά που έκανε το ίδιο ακριβώς κακό, δεν έκανε κάτι λιγότερο και ποτέ της δεν τιμωρήθηκε. Ποτέ της. Πρέπει ξανά να ανοιχτεί η υπόθεση και να τιμωρηθεί και το δεύτερο πέρα. Αλλά μας ακούει κανένας, κανένας δεν το ακούει, κανένας δεν το νιώθει και συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Είναι συγκλονιστικά και μένουμε εδώ. Πολύ συγκλονιστική ιστορία και να μην επαναλαμβάνονται. Πάμε τώρα, Βαγγέλη Καράλη. Πάμε λίγο να μάθουμε.